Αθάνατη. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. 69 χρόνια πριν, σε τούτον εδώ τον τόπο, 30 Μάρτη 1952, ξημερώματα, υπό το φως των προβολέων, ακούστηκε δυνατό το κροτάλισμα των όπλων του εκτελεστικού αποσπάσματος, σπάζοντας την ησυχία της ώρας. Απέναντι από το απόσπασμα έστεκε αγέροχος, περήφανος στιτός, ο σύντροφος Νίκος Μπελογιάννης και οι συγκρατούμενοι του Νίκος Καλούμενος, Ηλίας Αργυριάδης και Δημήτρης Μπάτσης. Ο τύπος της εποχής έγραψε ότι ο Μπελογιάννης άκουσε ήρεμο την καταδίκη του σε θάνατο, αποχαιρέτησε το συγκρατούμενό του στη φυλακή και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα αρνήθηκε να του δέσουν τα μάτια. Ζητοκράβγασε για το ΚΚΕ και έπεσε από τις σφαίρες του αποσπάσματος. Ήταν 37 χρονών, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εδώ, 69 χρόνια πριν, γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της αστικής τάξης της χώρας μας και προστέθηκε σε όλα τα εγκλήματα, τις διώξεις, τις φυλακές, το κυνηγητό ενάντια στην εργατική τάξη και την πρωτοπορία της, το ΚΚΕ. Ο Μπελογιάννης έχασε τη ζωή του από το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ήταν όμως οι στρατιώτες οι εκτελεστές του, ούτε μόνο οι στρατοδίκες που αποφάσισαν το θάνατό του. Τον εκτέλεσε μαζί με τους συντρόφους του η αστική τάξη με τα όργανά της, το παλάτι, τους Αμερικάνους και η κυβέρνηση Πλαστήρα. Παρά το τεράστιο κύμα καταδίκης, τις διεθνείς αντιδράσεις από εκατομμύρια εργαζόμενους, συνδικάτα, φορείς, κυβερνήσεις, επιφανείς προσωπικότητες, το αστικό κράτος ήταν άτεκτο. Η εκτέλεση ήταν χτύπημα στην παράνομη δράση του ΚΚΕ και ειδικά ο Μπελογιάννης, που συμβόλιζε και εκπροσωπούσε επάξια την αταλάντευτη οργανωμένη παρουσία και δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε όλες τις συνθήκες και με όλες τις μορφές πάλης. Το γιατί τιμούμε τη μνήμη του εκτελεσμένου Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση. Ζει και θα ζει στην καρδιά και τη συνείδησή μας. Με τη στάση και τη δράση του ενέπνευσε εκατομμύρια εργαζόμενους, νέους, ποιητές, συνθέτες, το μεγάλο εικαστικό Πάμπλο Πικάσο να φτιάξει σκίτσο με τη μορφή του Μπελογιάννη και τη σημείωση «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Ο Μπελογιάννης βρίσκεται στο πάνθεο των ηρώων μαζί με χιλιάδες άλλους κομμουνιστές και κομμουνίστριες που έταξαν τη ζωή τους στην υπόθεση της εργατικής τάξης του λαού. Ο Μπελογιάννης και χιλιάδες άλλοι που επέλεξαν το θάνατο είναι ήρωες γιατί μπορούσαν να διαλέξουν τη φυγή της ζωής, αλλά επέλεξαν να καταθέσουν στο μακρόχρονο αγώνα τη ζωή τους, το παράδειγμά τους. Έγινε ήρωας γιατί έκανε το καθήκον του ως το τέλος. Ήταν συνειδητή η απόφασή του να πεθάνει. Δολοφονήθηκε για τις ιδέες του, αλλά και για το γεγονός ότι τις μετέτρεψε σε τρόπο ζωής. Δολοφονήθηκε γιατί πίστευε, όπως είπε στο στρατοδικείο, στην πιο σωστή θεωρία που διανοήθηκαν τα πιο προοδευτικά μυαλά της ανθρωπότητας. Γιατί απέδειξε ότι ο ίδιος και οι σύντροφοί του στον αγώνα αγάπησαν την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους τους. Τελειώνοντας την απολογία του στο στρατοδικείο είπε «Σας μίλησα για την πολιτική του ΚΚΕ. Θέλω όμως να τονίσω και τούτο, ότι το ΚΚΕ έχει ρίζες στο λαό ποτισμένες με αίμα και δεν εξοντώνεται ούτε με στρατοδικεία ούτε με εκτελεστικά αποσπάσματα. Η πολιτική του απόβλεπε πάντα στο καλό του λαού και στις χώρας μας. Σε αυτό αποβλέπει και σήμερα. Γι' αυτό ο λαός το υποστηρίζει. Γι' αυτή μας την πολιτική με δικάζεται. Δεν ζητώ την επίοικιά σας. Θα δεχτώ με περηφάνεια και στοικότητα την καταδίκη μου και θαραλέα θα αντιμετωπίσω ακόμα και το εκτελεστικό σας απόσπασμα».
Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η εκτέλεση του Μπελογιάννη, όπως και χιλιάδων κομμουνιστών αγωνιστών, η διώξεις, η καταστολή, η βία, φανερώνει ένα διαχρονικό δίδαγμα. Η αστική τάξη και οι πολιτικοί εκφραστές της ποτέ και πουθενά δεν έκαναν βήμα πίσω από το ταξικό του συμφέρον. Με όλους τους τρόπους, άλλοτε με το καρότο και την ενσωμάτωση και άλλοτε με το μαστίγιο και τη βία, μόνο σκοπό και στόχο είχαν και έχουν τη διατήρηση της εξουσίας τους σε βάρος της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας, για να συνεχίζουν την καθυπόταξη και εκμετάλλευση που τρέφει το βάρβαρο και απάνθρωπο σύστημά τους. Αυτή την επιδίωξή τους την τείνουν με μεγάλα λόγια και βαρύγδουπες λέξεις περί εθνικών συμφερόντων και εθνικών στόχων για να στοιχίζουν το λαό στις επιδιώξεις τους. Πάντα, στο όνομα της εθνικής ομοψυχίας, καλούσαν και καλούν το λαό να δείξει υπομονή, να κάνει κουράγιο, να δώσει πίστοση χρόνου και ότι τάχα θα δει φως στην άκρη του τούνελ. Η ιστορική πείρα, αλλά και η πιο πρόσφατη των τελευταίων χρόνων, επιβεβαιώνει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Τον τελευταίο χρόνο ειδικά, με την εμφάνιση της πανδημίας, είναι δυνατόν να φανεί ακόμα πιο έντονα και παραστατικά αυτή η πραγματικότητα. Σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που καταραίουν τα συστήματα υγείας λόγω της χρόνιας απαξίωσής τους, της έλλειψης προσωπικού, υποδομών, η βασική αντιμετώπιση των κυβερνήσεων είναι η επίκληση της ατομικής ευθύνης, η λογική «όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε», που φανερώνει την υποκρισία της αστικής τάξης, λες και όλοι μαζί ευθυνόμαστε για την κατάσταση. Στο ίδιο τσουβάλι δηλαδή, και οι υγειονομικοί που χρόνια τώρα πάλευαν και παλεύουν για τις τεράστιες ελλείψεις, και οι εργαζόμενοι που παλεύουν για μέτρα πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς, και οι μαθητές που πάλεψαν για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, και οι φοιτητές που ένα χρόνο είναι μακριά από τις σχολές τους, με αυτούς που κυβερνούν χρόνια τώρα και που έχουν μετατρέψει την υγεία του λαού σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα που μετράνε τα πάντα με τη λογική κόστους-οφέλους, ακόμα και την ανθρώπινη ζωή. Στο ίδιο τσουβάλι, οι εργαζόμενοι με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών μεγαθυρίων μαγαζιών υγείας, που θησαυρίζουν ακόμα και τώρα στις συνθήκες πανδημίας σε βάρος της υγείας του λαού και που η επίταξη ουσιαστική και άμεση είναι απαγορευμένη λέξη στα χείλια της κυβέρνησης και παζάρι αποζημίωσης στα χείλια του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων. Αν κάτι αποδεικνύεται περίτρανα και αυτή την περίοδο της πανδημίας, όλο και πιο έντονα είναι τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος. Αναδεικνύεται ότι οι σύγχρονες ανάγκες, τα κοινωνικά αγαθά, δεν μπορούν να αφήνονται στο έλεος των αγορών και του κέρδους. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούν να την κρύψουν επιθετικοί προσδιορισμοί που βάζουν κάποιοι, όπως νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, ακραίος καπιταλισμός και άλλα, για να κρύψουν μόνο και μόνο ότι στηρίζουν ολόπλευρα το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί τώρα δεν μπορεί να ισχύει ότι ίσως είναι μια λάθος προσέγγιση που μπορεί να διορθωθεί ή να βελτιωθεί με κάποιες κινήσεις ή με αλλαγή διαχειριστών, καθώς αυτό που αποδεικνύεται είναι η χρεοκοπία του ίδιου του συστήματος, η οικονομία της αγοράς σε όλες τις εκδοχές, συντηρητικές ίσως ενδημοκρατικές, που ακυρώνει κάθε δυνατότητα η εργατική τάξη, ο λαός, να απολαμβάνει υψηλού επίπεδου παροχές υγείας, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακριβώς γιατί έχει ως βασικό κριτήριο και κίνητρο το καπιταλιστικό κέρδος. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε διεθνικά μονοπόλια για το ποιος θα πατεντάρει το νέο εμβόλιο, το ποιος θα πουλήσει και πού και με πόσο μεγαλύτερο κέρδος, τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχει η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια επιστημόνων και ερευνητών όλου του κόσμου για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια στιγμή που στο όνομα της αντιμετώπισης της δύσκολης κατάστασης καλούνται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν χωρίς μέτρα προστασίας, να στιμώνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κυβέρνηση, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία, παίρνει νέα μέτρα, ξεχαρβαλώνοντας τα όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει,
δοκιμάζει νέες μορφές εκμετάλλευσης, όπως η τηλεργασία, η επικείμενη καθιέρωση της δεκάωρης εργασίας, οι μαζικές απολύσεις. Την ίδια στιγμή που δίνονται πενιχρά επιδόματα στους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, σχεδιάζουν και μοιράζουν δισεκατομμύρια σε μονοπωλιακούς ομίλους για να στηρίξουν και να επεκτείνουν την κερδοφορία τους. Και όλα αυτά στο όνομα του εθνικού συμφέροντος και στην επιστροφή στην κανονικότητα όπως διακηρύττουν, για να κρύψουν το πραγματικό γεγονός ότι παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν με βάση τα ταξικά του συμφέροντα τη νέα καπιταλιστική κρίση και τη βαθιά ύφεση που είναι σε εξέλιξη. Για να θολώσουν το μυαλό και να στοιχήσουν πάλι τους εργαζόμενους και το λαό στις επιδιώξεις τους, ώστε να κρύψουν ότι η πανδημία δεν είναι η αιτία, αλλά ο καταλύτης μιας κρίσης που ήταν ήδη σε εξέλιξη πριν την εμφάνιση του COVID-19. Άλλωστε, όλα τα μέτρα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση στη χώρα μας και σε όλα τα κράτη-μέλη, η χρηματοδότηση με πακέτα στήριξης ομίλων, δεν πρόκειται να ανακόψουν αυτή την πορεία. Αυτή η κρατική παρέμβαση που διαφημίζεται, η χαλάρωση που πανηγυρίζουν για να στηριχθεί η καπιταλιστική οικονομία, θα την πληρώσει πάλι ο εργαζόμενος που θα κληθεί να πληρώσει τα δημοσιονομικά κενά και τα νέα δάνεια. Και παράλληλα με αυτή την εκστρατεία προπαγάνδας που στον πυρήνα της έχει την εξυπηρέτηση των μονοπωλιακών ομίλων και καλύπτεται με το πέπλο της εθνικής ομοψυχίας, εξελίσσεται και αυξάνεται η κρατική καταστολή με νέα μέτρα που έρχονται να προσταθούν σε αυτά των προηγούμενων κυβερνήσεων και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσουν και με το μαστίγιο τις δίκαιες διεκδικήσεις και την αντίδραση των εργαζομένων και της νεολαίας, με νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική οργάνωση, την απεργία, με αστυνομία στα πανεπιστήμια, ξύλο στις πλατείες, σε διαμαρτυρίες, σε διαδηλώσεις. Αποδεικνύεται ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει νύχι κρέας με την καταστολή και έχει μόνο ένα πρόσημο, την αντιμετώπιση της λαϊκής διαμαρτυρίας και των αγώνων των εργαζόμενων. Σε αυτή την προσπάθεια η κυβέρνηση δεν είναι μόνη. Έχει στηρίγματα και πολιτικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη συμβασμένη ηγεσία της ΓΕΣΕ. Όλοι στρατεύονται σε ένα και μόνο στρατηγικό στόχο που δεν είναι άλλος παρά η μακροημέρευση αυτού του συστήματος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα αυτής της ομοψυχίας πέρασαν από το λογαριαζόμαστε μετά και τις εκκλήσεις για κοινούς υπουργούς υγείας στα μορατόριουμ κοινής τάσης, καλώντας ουσιαστικά το λαό σε αφοπλισμό και υποταγή. Παρά τις κορώνες και τα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής του. Άλλωστε, η πείρα διακυβέρνησής του είναι πρόσφατη και γι' αυτό αποτελεί βολικό αντίπαλο για την κυβέρνηση στα επικοινωνιακά σοου στη Βουλή. Αυτό η αστική τάξη το γνωρίζει καλά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει με άριστα τις εξετάσεις είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση τώρα και είναι έτοιμος από καιρό να βάλει πλάτη σε κάθε επικίνδυνο βήμα που πλήττει τα συμφέροντα του λαού. Από την αναβάθμιση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την καπιταλιστική κρίση, το προσφυγικό, τα εργασιακά, μέχρι και τη διαχείριση της πανδημίας, εξαιτίας της στρατηγικής του σύμπλευσης και συμφωνίας, βάζει πλάτη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα κρίσιμα για τη ζωή του λαού ζητήματα. Άλλωστε, η αντιλαϊκή πολιτική και η συνέχεια του κράτους έχει και τη δική του σφραγίδα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η δική μας ομοψυχία, η ομοψυχία της εργατικής τάξης του λαού της νεολαίας, είναι αυτή που οικοδομείται καθημερινά, με υπομονή και επιμονή, σταθερά, απέναντι και ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους, που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του λαού και τη ζωή των παιδιών του. Απέναντι στην πραγματικότητα του χρεοκοπημένου καπιταλισμού, προβάλλει η ανωτερότητα της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού σχεδιασμού, της ικανοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών του σοσιαλισμού, ως η μόνη προοπτική για την εργατική τάξη και την πλειοψηφία του λαού. Σε αυτόν τον αγώνα, το κόμμα έδωσε και συνεχίζει να δίνει όλες τις δυνάμεις,
παρά τα πισωγυρίσματα της ιστορίας και τους σεισμούς της αντεπανάστασης. Ο αντίπαλος δεν δικαιώθηκε. Βεβαίως, ζούμε και δρούμε σε μια περίοδο από τις πιο δύσκολες για το επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα. Έχουμε όμως τεράστια πείρα πάνω των 100 χρόνων, έχουμε την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων δράσης σε συνθήκες αντεπανάστασης, που το κόμμα για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις, έδωσε τη μάχη για τη διατήρηση της κομμουνιστικής του ταυτότητας. Έχοντας ισχυρές ιστορικές παρακαταθήκες, αντέξαμε, κάναμε νέα βήματα μπροστά, μελετήσαμε και αναπτύξαμε τη θεωρία μας στην επεξεργασία της επαναστατικής στρατηγικής μέσα στις νέες, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, πατώντας βέβαια σταθερά στη συσσωρευμένη πείρα 102 χρόνων. Δεν επαναπαυόμαστε. Θέτουμε νέους στόχους, συλλογικά και ατομικά, για να δυναμώσει το κόμμα, εκπληρώνοντας την αποστολή του ως ο νους, η καρδιά, ο οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό, όπως λέει το σύνθημα για το 21ο συνέδριο του κόμματος. Στόχος που πρέπει να αντιπροσωπεύει κάθε κομμουνιστή που κάνει ως το τέλος το καθήκον του, όπως μας φωτίζει το παράδειγμα του Νίκου Μπελογιάννη. Ενός κομμουνιστή που συνδυάζει κατά τον καλύτερο τρόπο σε δύσκολες συνθήκες τον πρακτικό αγωνιστή και τον διανοητή αγωνιστή. Το παράδειγμα του Μπελογιάννη συγκλονίζει αν σκεφτεί κανείς τα κείμενα από την απομόνωση που έγραφε στα κρατητήρια από την πρώτη μέρα της σύλληψής του ως την πρώτη δίκη. Κείμενα που γράφτηκαν με την κάφτρα σπίρτων, γιατί όπως ο ίδιος έγραψε, ήθελε με τη δουλειά του να δείξει ότι οι κομμουνιστές είμαστε και γραμματιζούμενοι άνθρωποι, θαραλέοι και σκεπτόμενοι αγωνιστές. Μπορεί την εποχή που έζησε ο Μπελογιάννης οι δυνατότητες των κομμουνιστών να ήταν λιγότερες. Σήμερα όμως, παρά τις νέες δυσκολίες, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο προσφοράς και δράσης, αναπτύσσοντας όλες τις ικανότητές μας συνεχώς. Να είμαστε δηλαδή πολύπλευροι, πολυσύνθετοι, εχθροί της μονομέρειας, της αποσπασματικότητας αλλά και της γενικότητας, ώστε να πλήττουμε τον αντίπαλο σε όλα τα μέτωπα, στην ιδεολογική, την πολιτική, την πρακτική του δράση. Άλλωστε, ο ταξικός αγώνας είναι και πολιτικός και ιδεολογικός και μαζικός. Είναι αγώνας και στο πεδίο της οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων, αλλά και στο πεδίο της μόρφωσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, των νέων τεχνολογιών και του περιβάλλοντος, στο πεδίο του ελεύθερου χρόνου κατά του υπεριαλιστικού πολέμου των επεμβάσεων. Αναγκαιότητα των καιρών είναι ο πολύπλευρος κομμουνιστής που συνθέει την επαναστατική θεωρία με την επαναστατική πράξη, που εμπλωτίζει τη θεωρία με τη μελετημένη πείρα της πράξης. Είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε τον καταιγισμό των επιλογών που πλήττουν όλες τις πλευρές της ζωής. Είναι το κλειδί για να σταθούμε παλικαρίσια στην επιχείρηση τρομοκράτησης, χειραγώγησης, ενσωμάτωσης. Σε κάθε βήμα, άλλωστε, είμαστε αντιμέτωποι με το ίδιο φαινόμενο, ανεξάρτητα από διαβαθμίσεις και παραλλαγές. Από τη μία η δυσαρέσκεια και από την άλλη η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι υπάρχει εναλλακτική λύση ή ότι δεν είναι ρεαλιστική. Η εξαγορά, η χειραγώγηση, η τρομοκρατία πλήττει κυρίως τις νεότερες ηλικίες. Οι απόψεις ότι η όξυνση των προβλημάτων θα οδηγήσει αυτόματα σε αντίδραση, ριζοσπαστικοποίηση είναι απλουστευτική. Βεβαίως, το λίπασμα στην πολιτική σκέψη και δράση είναι τα μεγάλα προβλήματα, είναι η εμπειρία του αγώνα. Όλα αυτά όμως δεν φτάνουν από μόνα τους. Αν δεν συνδυάζονται με την ενεργητική επίδραση της συστηματικής ιδεολογικής διαπάλης για να σπάνε τα στεγανά, να φωτίζονται τα αδιέξοδα σε συνδυασμό με την προοπτική. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχεδιασμένη προγραμματισμένη δράση που αναπτύσσεται και κλιμακώνεται να συμβάλλει στην καλλιέργεια του μοναδικού αισθήματος της κοινωνικής αισιοδοξίας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο η κομμουνιστική κοσμοθεωρία και αφορά πριν απ' όλα τις νεότερες ηλικίες, τη νέα γενιά.
οι αστικοί, αλλά και οι ρεφορμιστικές, οπορτουνιστικές αυταπάτες αναζητούν σχέδιο για το τώρα και το αύριο που θα γοητεύσει βεβαίως, αλλά στην ουσία θα παγιδεύσει και θα καθυλώσει τα πιο πρωτοπόρα τμήματα. Η αστική θεωρία και τα παράγωγά της δεν έχουν καταφέρει ακόμα να καλλιεργήσουν μαζικά το πνεύμα και τη στάση της κοινωνικής αισιοδοξίας. Αυτό φαίνεται γύρω μας, στα ερωτήματα, στις αφιβολίες. Η παγίδευση σε πλάνες δεν κρατάει για πάντα. Θα οδηγήσει σε δυσαρέσκεια ή απόγνωση ή αδιαφορία. Η αστική αντίληψη δεν μπορεί να καλλιεργήσει την κοινωνική αισιοδοξία, την πίστη στο λαϊκό παράγοντα. Αντίθετα, εμείς όταν μιλάμε για τη σημασία της κοινωνικής αισιοδοξίας, δεν εννοούμε την αισιοδοξία της άγνοιας ή την επιπόλαιη αισιοδοξία ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα από τα πάνω χωρίς την ανατρεπτική δράση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς την επίλυση του ζητήματος της εξουσίας. Η δική μας πολιτική και κοινωνική αισιοδοξία βασίζεται στη γνώση, στη συνεχή επαφή με το λαό και τα προβλήματά του, βασίζεται στην ιδεολογική σταθερότητα αλλά και στην ετοιμότητα, στην επίγνωση της ευθύνης αλλά και στη γνώση ότι κανένα ουσιαστικό βήμα δεν μπορεί να γίνει μπροστά χωρίς θυσία και σκληρή δουλειά. Ο προσανατολισμός προς το μέλλον, για το σοσιαλισμό δηλαδή, κομμουνισμό, είναι υποχρεωτικός, αναγκαστικός. Μόνο έτσι θα κατακτήσουμε την ικανότητα να είμαστε βαθιά στο λαό, δίπλα και στο πλευρό του, σε κάθε πρόβλημα, κάθε ανησυχία. Μόνο έτσι μπορούμε να εμπνεύσουμε θέληση και ικανότητα αντίστασης, αντεπίθεσης. Μόνο έτσι θα μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια τις βαθύτερες κοινωνικές ταξικές ρίζες των σύγχρονων προβλημάτων, θα καταπολεμούμε τις αυταπάτες περί εξανθρωπισμού του καπιταλισμού, την απαισιοδοξία, την παρέτηση, την αναποτελεσματικότητα. Τιμώντας λοιπόν τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του, τη θυσία τους, συνεχίζουμε απτόητοι και ακούραστοι. Μελετάμε την πείρα, δουλεύουμε για να είμαστε μπροστά στα προβλήματα του σήμερα, με το βλέμμα στο μέλλον που θα έρθει το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σας ευχαριστώ.